スタンバイ。Άνδρες, γυναίκες αλλά και παιδιά ανεξάρτητου ηλικίας μπορούν να αθληθούν όχι μόνο σε επίπεδο αναψυχής αλλά και σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Ο λόγος για το άθλημα της κομποβολής που είναι πλέον ευρέως διαδεδομένο. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε στα μέλη μας είναι ότι το όπλο είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι ακίνδυνο όταν το χρησιμοποιούμε σωστά. Η κάμερα της νέας τηλεόρασης Κρήτης βρέθηκε στο σκοπευτήριο του Αθλητικού Συλλόγου ΖΕΣ στο λαγκό του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά. Εκεί συναντήσαμε την 23χρονη Ιωάννα και τον 14χρονο Μιχάλη, οι οποίοι πραγματικά έκλεψαν τις εντυπώσεις. Ένα άθλημα που συνδυάζει την κίνηση, το μυαλό και γι' αυτό και μου αρέσει και το έχω επιλέξει. Είναι πολύ ξεχωριστό άθλημα για μένα, διότι το αγαπάω πάρα πολύ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα φόβου, διότι χρησιμοποιούμε τα όπλα ασφαλές. Πολλοί λένε πως πρόκειται για ένα παρεξηγημένο άθλημα. Εκείνο όμως που ίσως δεν γνωρίζουν είναι πως βρίσκεται μακριά από φανατισμούς, έκτροπα και υπερβολές. Κυκλοφορούμε πάντα με το όπλο στη θήκη. Δεν γυρίζουμε ούτε το βγάζουμε πέρα από το πεδίο που είμαστε. Και είναι ένα συναρπαστικό άθλημα. Όταν μπαίνει στο πεδίο, ανεβαίνει η αδρεναλίνη, είναι κάτι διαφορετικό. Ασχολείται και ο πατέρας μου. Και από μικρή δηλαδή που πήγαινα μαζί του και έβλεπα, άρχισα και εγώ να μου αρέσει και να ενδιαφέρομαι για να ξεκινήσω. Δεν φοβήθηκα γιατί έκανα καλή χρήση του όπλου από την αρχή που ξεκίνησα. Η τήρηση των κανόνων ασφαλείας είναι σαν ευαγγέλιο για εκπαιδευτές και αθλητές. Αποτελεί αντικείμενο πολύωρων σεμιναρίων και εκπαιδευτικών συναντήσεων. Κανόνες ασφαλείας σημαίνει ότι κανείς δεν βγάζει το όπλο από τη θήκη του. Τα όπλα μπαίνουν σε θήκες και σε ζώνες, στη ζώνη ασφαλείας που προκαθορίζεται πριν αρχίσει ο αγώνας ή η προπόνηση. Και το όπλο βγαίνει και γεμίζεται μόνο υπό οδηγίες κριτή στη γραμμή βολής. Μπορεί η Ιωάννα και ο μικρός Μιχάλης να πετυχαίνουν το στόχο τους και αυτό να είναι εντελώς ακίνδυνο, όμως δεν συμβαίνει το ίδιο με τους άσκοπους πυροβολισμούς που βλέπουμε κατά καιρούς σε πανηγύρια και γιορτές, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν πάντα αίσιο τέλος. Σίγουρα είναι ένα πολύ κακό φαινόμενο αυτό. Δεν έχουν δηλαδή καμία σχέση με το άθλημα της κομποβολής. Είναι ένα κακό έθιμο. Πρέπει κάποια στιγμή και αυτοί να σταματήσουν. Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα όπλα που χρησιμοποιεί ο κάθε αθλητής, ανάλογα βέβαια με την εμπειρία του. Οι άδειες που έχουμε εμείς για τα όπλα μας είναι κατοχής. Δεν μπορούμε να το κουβαλάμε το όπλο στη θήκη όπως το βλέπετε τώρα, παρά μόνο μέσα στο σκοπευτήριο.